έντονη κινητικότητα εκ μέρους των βαροσωτών πριν να είναι πολύ αργά για την πόλη τους. Η κάθοδος Ερντογάν στις 20 Ιουλίου στο νησί και στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου για να υποψίες για νέες ανακοινώσεις και τετελεσμένα. Επί τούτου, Δήμαρχος Αμοχώστου και Πρόεδρος Αναστασιάδης συναντώνται την 3η 6 Ιουλίου. Θα ζητήσουμε να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης σε περίπτωση των εξαγγελιών την οποία θα κάνει ο Ερντογάν. Και αν έχουν πιάσει οποιασδήποτε πληροφορίες, τι θα εξαγγείλει. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Οι φόβοι εστιάζονται στο ενδεχόμενο που ο Τούρκος Πρόεδρος δώσει δικαίωμα στους Ελληνοκυπρίους αμοχωστιανούς πρόσφυγες να επιστρέψουν στις περιουσίες τους υπό τουρκοκυπριακή, ωστόσο, διοίκηση. Η οποία θα επιφέρει σίγουρα διχόνοια στον κόσμο της Αμοχώστου, αλλά και από την άλλη πρέπει να αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα και σωστά βήματα. Με το Δήμαρχο Αμοχώστου να κάνει λόγο για σαλαμοποίηση της κατάστασης στην περίκλειστη πόλη. Αυτό είναι το οποίο λες συνέχεια στους πρέσβεις και αξιωματούχους. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπαίνουμε μέσα σε ιδιωτική περιουσία. Είναι δημόσιο κτίριο. Ποιο είναι το πρόβλημα σας αν καθαρίσαμε έναν δημόσιο κήπο? Δηλαδή είναι προσεκτική σε αυτά τα πράγματα. Αλλά όμως είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι σαν αμοποίηση. Προετοιμάζονται για κάτι άλλο. Η ουσία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η πόλη να παραδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη και να ακολουθηθούν οι όποιες διαδικασίες και ενέργειες στην βάση του διεθνούς δικαίου.